Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα για το περιστατικό με τον πυροβολισμό στην οδό Κρεστενίτη στον Πύργο προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας η αστυνομία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, ο συλληφθής εμπλέκεται και σε ακόμα ένα περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη σε χωριό του Πύργου, ενώ μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του εντοπίστηκαν, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, μία χειροβομβίδα και δύο πυροδοτικοί μηχανισμοί. Θυμίζουμε ότι το σκηνικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή της παλαιάς αγοράς του Πύργου περίπου στις 4 τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, καθώς καυγάς που ξεκίνησε ανάμεσα σε νεαρούς που μόλις είχαν αποχωρήσει από νυχτερινό μαγαζί, παραλίγο να πάρει πολύ δυσάρεστη τροπή, όταν ένας εξ αυτών πυροβόλησε στον αέρα, πιθανόν για εκφοβισμό, με τη σφαίρα να καρφώνεται σε τζαμαρία, όπως βλέπετε στις εικόνες. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν αργότερα γνωστά από αστυνομικές πηγές, ο 44χρονος άνδρας εμπλέκεται και σε ένα ακόμη περιστατικό που έλαβε χώρα σε χωριό του Πύργου τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης, όταν μαζί με έναν ακόμη κατηγορούμενο ανάγκασαν ένα νεαρό άνδρα να τους οδηγήσει στο σπίτι συγκεκριμένου προσώπου που αναζητούσαν. Στη συνέχεια αποχώρησε, προκαλώντας μάλιστα και τροχαίο ατύχημα, όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα. Ακολούθως ο συλληφθής απείλησε εργαζόμενο σε επιχείρηση του χωριού προκειμένου να τον μεταφέρει στην πόλη του Πύργου.